Δεν πήγε να παίξει με τα παιδιά του στην Disneyland. Συγγνώμη που πετάγομαι και παρεμβαίνω. Δεν πήγε να παίξει με τα παιδιά του στην Disneyland. Αυτό δεν είναι. Αυτά δεν γράφατε. Να μου δώσετε λέγατε τη λίστα των επιβατών. Όταν μου δώσετε τη λίστα Γεωργιάδη, των επιβατών, θα τα αλήθεια ή λέγατε. Αν εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα υπογράψει όλα τα μέτρα και να γδάρει τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί θέλει να κρατήσει την καρέκλα και την εξουσία για ιδιωτελείς λόγους, δεν θα το πω. Δεν θα το πω, κύριε Χατζηνικολάου. Εσείς σας άκουσα να λέτε πριν από λίγες μέρες να μην γίνει αξιολόγηση και να πέσει η κυβέρνηση. Φυσικά, να πέσει η κυβέρνηση και να μην γίνει αξιολόγηση. Γιατί εμείς θέλουμε να πάμε σε μια επέμβυνη στάση. Καταλαβαίνετε τι λένε στον ελληνικό λαό. Αυτή είναι θέση σας ή είναι θέση Νέα Δημοκρατία, κύριε Γεωργιάδη? Η Νέα Δημοκρατία ζητάει είναι θέση σας ή θέση Νέα Δημοκρατία? Τι λέει λοιπόν, να μην πάμε στο Eurogroup? Να μην πάμε στο Eurogroup να κλείσουμε τη συμφωνία? Να μην είναι ανοιχτό? Να μην μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτική χαλάρωση? Εσείς αυτά τα μέτρα. Γιατί θέλετε εσείς την καρέκλα, τι διαπραγμάτευση κάνετε? Τι σας ευχαριστώ και τους δύο θερμά. Τι για να κάνει ο Τσίπρας εκεί, αλλά, που μας το παίζει και ενάρετος και τίμιος. Να τα λέτε τα πράγματα έξω από τα δόντια. Τι θα πει αυτό αφήνετε... Ένα λεπτό, κύριε Ζαχαριάδη. Θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Αυτό ήταν πολύ βαρύ που είπατε τώρα. Ποιο είναι το βαρύ? Τι είναι το μας το παίζει ενάρετος και τίμιος? Ο ενάρετος και τίμιος, όταν το ρωτάει ο βουλευτής. Αφήνετε υπονοούμενα σε βάρος του Πρωθυπουργού. Πριν ο κύριος Ζαχαριάδης, κύριε Γεωργιάδη. Πριν ο κύριος Ζαχαριάδης ταύτισε τον κύριο Μητσοτάκη με τον Τσοχατζόπουλο. Το ακούσατε? Τον ακούσατε? Με ακούσατε και εμένα? Ωραία. Τι είπα? Λοιπόν, μην μου λέτε για υπονοούμενα. Το ίδιο λέω και σε εσάς. Εγώ δεν ταυτίζω με τον Τσοχατζόπουλο. Το ίδιο λέω και σε εσάς. Εγώ κάνω κάτι πιο ευθύ. Λέω, ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι καλή εικόνα πολιτικής ζωής. Ο πρωθυπουργός, αν έχει πάρει κάποιος λεφτά, δεν θα το ψάξουμε? Τι λέτε, κύριε Χατζηνικολάου? Ποιος έχει πάρει λεφτά? Αν έχει πάρει, είπα. Δεν είπα ότι έχει πάρει. Καλά, ψάξουμε με το αν. Θα αρχίσετε με το αν. Τέτοια σκιά, μιλάμε για τον, μιλάμε για τον πρωθυπουργό και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αρχίσατε τα αν. Έτσι θα προχωρήσει η χώρα μπροστά. Με λασπομαχίες.